σας τι κάνετε? Εγώ σήμερα αξιώθηκα και έκανα καρδούλες με ανθότυρο. Πανεύκολο γλυκό ψωμάκι θα το πούμε. Να καταλάβετε τι γίνεται. Αν θέλετε να μάθετε πόσο εύκολο γίνεται και πόσο νόστιμο είναι, απλά θα κοιτάξετε το βιντεάκι και αυτό μέχρι το τέλος. Εύκολο ζυμάρι πάρα πολύ και σας εξηγάω και μετά γράφω τα γραμμάρια. Γάλα, το έχω ζεστάνει, αυτό εδώ ακόμα είναι ζεστό. Το γάλα είναι κλαρό. Ανθότυρο, το γάλα ήταν μία κούπα, το ανθότυρο είναι μισή κούπα. Ένα αυγό, πολύ λίγο αλάτι, ένα τρίτο του κουταλάκι. Λοιπόν, τώρα αυτό σιγά σιγά. Ένα φακελάκι μαγιά. Ένα φακελάκι βανίλια ή θα πάρετε ξύσμα λιμονιού, πορτοκαλιού, ό,τι θέλετε, ή κανέλα. Κάτι μυρωδικό χρειάζεται. Τώρα, 3 κουταλιές της σούπας λάδι. Βλέπετε, δεν περιμένω τίποτα, δεν ζορίζουμε. 3 λάδι. 3 κουταλιές της σούπας, έτσι γεμάτες ζάχαρη. Και αλεύρι. Επειδή θα ζυμώνω τώρα με το χέρι, επειδή έχουμε ανθότυρο, πρέπει να σπάσουν όλα τα κομματάκια. Οπότε κάποια στιγμή θα ζυμώσουμε με το χέρι. Το γάλα ήταν χλιαρό στην θερμοκρασία σώματος, θα το πω έτσι. Κάποια στιγμή θα καταλάβετε ότι ζυμώνομαι με το χέρι. Είναι πολύ εύκολο ζυμάρι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έξω έχει ζέστη. Ένα 5 λεπτό ότι ζυμώνομαι καλά καλά. Είμαι σίγουρη που δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο ζυμάρι με ανθότυρο μέσα, αλλά θέλω να πιστέψετε ότι έχει θεϊκό αποτέλεσμα. Λοιπόν, μαλακό το ζυμάρι. Αν θέλετε να παίξετε ένα 10 λεπτό, αν θέλετε ένα 5 λεπτό και φτάνει. Εδώ το θέμα είναι να μην κολλάει στα χέρια. Το χέρι αυτό είναι από πριν. Λοιπόν, εκεί που ανακατέψατε, λίγο αλεύρι κάτω. Και θα αφήσω να ξεκουραστεί μέχρι να φουσκώσει, θα είναι διπλό. Πάω να πιω καφέ. Κοιτάξτε λίγο πως είναι το ζυμάρι. Δεν εντελώς ξεκουλάει από τα χέρια, αλλά εντάξει. Όσο πιο λίγο αλεύρι θα καταφέρετε να βάλετε, τόσο πιο καλό. Λοιπόν, τώρα αρχίζει το πιο εύκολο κομμάτι. Δεν κάνω τίποτα, όπως το έβγαλα, θα το χωρίσω σε ψωμάκια. Ας τα κάνουμε 8. Κοιτάξτε να δείτε, όταν θα δείτε το αποτέλεσμα το τελικό, μετά θα πάρετε απόφαση. Θα κάνετε 8 κομματάκια ή 10, ό,τι σας βολεύει. Κάθε ένα μια μπαλίτσα.
Αυτή είναι η πιο ευχάριστη δουλειά νομίζω, όταν δουλεύουμε με το ζυμάρι και παίζουμε. Αυτό ήταν πιο μικρό. Καλό είναι όποιος θέλει να κάνει τα ίδια, θα πάρετε μια ζυγαριά και θα τα ζυγίσετε. Εγώ πιο εύκολα τα πράγματα βλέπω. Και τώρα μπορείτε να τα αφήσετε έτσι ψωμάκια και να τα ψήσετε όπως ξέρετε. Εγώ να σας δείξω ένα τρόπο. Πώς να δείξουμε, πώς να το πω, αγάπη στο ψωμάκι μας. Θα κάνουμε καρδούλες. Για να φτιάξω την καρδούλα, ανοίγω. Μπορεί να είναι και πιο λεπτό. Λίγο λάδι. Λίγη ζάχαρη. Και τώρα κοιτάξτε. Με προσοχή. Ας το πούμε αυτό είναι σαλαμάκι. Αυτή η ραφή είναι κάτω. Διπλώνουμε και κόβουμε εδώ. Και έχουμε μια ωραία καρδούλα. Σας δείξω ακόμα ένα. Το λάδι είναι ηλιέλαιο, αυτό που δεν έχει μυρωδιά. Φτιάχνουμε ένα σαλαμάκι. Διπλώνουμε. Κόβουμε 2/3, 1/3 δεν κόβουμε, 2/3 κόβουμε. Και έχουμε μια καρδούλα. Θα βγάλουμε και λίγες φωτογραφίες με το, να βλέπετε μετά όταν θα τα φτιάξετε. Αν μια φορά να το κάνετε σωστά, θα καταλάβετε εύκολα το τρόπο. Τώρα κοιτάξτε, τα ψωμάκια τα έχω βάλει. Πρέπει να φουσκώσουν λίγο, ένα δεκάλεπτο. Θα ανάψω το φούρνο. Το φούρνο θα ζεσταίνεται και αυτά θα φουσκώσουν σιγά σιγά. Βλέπετε πως φούσκωσαν τα ψωμάκια. Για να δείτε και πόσο θα φουσκώσουν μετά μες στο φούρνο. Θυμάστε πως ήτανε, ορίστε, 25 λεπτά στο φούρνο και είναι πανέτοιμες οι καρδούλες. Θα τα αφήσω λίγο να κρυώσουν και θα σας δείξω πως είναι μέσα και πόσο μαλακά είναι. Λοιπόν, κάνουμε ένα όψι. Είπα να σας δείξω, να μην σας δείξω. Αυτά εδώ. Ξυχυλίζει το πράγμα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο ψωμάκι. Ούτε πολύ γλυκό, ούτε πολύ αλμυρό. Αν θέλετε να το κάνετε πιο γλυκό, θα βάλετε λίγο παραπάνω ζάχαρη. Μπορείτε να το κάνετε με ζάχαρη και κανέλα. Μπορείτε να κάνετε με μερέντα. Μπορείτε να κάνετε με κακάο και ζάχαρη. Εγώ βέβαια θα σταματήσω να τρώω γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Μπορείτε, ειδική, αν δεν θέλετε γλυκό, μπορείτε να αντί για 3 κουταλιές ζάχαρη στο ζυμάρι, θα βάλετε 1 κουταλιά ζάχαρη στο ζυμάρι και αντί για δότυρο θα βάλετε φέτα στο τρίφτη. Είναι πολύ ωραίο, λίγο πιο αλμυρό πράγμα. Δοκιμάστε. Βέβαια δεν είναι full υγιεινό κάτι που έχω δείξει, αλλά ποιος είπε ότι πρέπει να τρώμε μόνο υγιεινά, που και που κάνουμε και αταξίες. Δεν ξέρω αν θα κάνετε, αυτά τα ψωμάκια, οι καρδούλες πάντως είναι πανεύκολες. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας εύχομαι πολλά μπάνια αυτό το καλοκαίρι.
Ό,τι και να γίνει, πρέπει να κάνουμε μπάνιο το καλοκαίρι για να είμαστε υγιείς όλο το χειμώνα, για να έχουμε αναστοποιητικό ανεβασμένο, όχι πως το καυτό ήλιο, πρωί, βραδάκι, θέλουμε τον αέρα να μυρίζουμε, θέλουμε να μπούμε μέσα. Η θάλασσα είναι θεραπεία. Αυτό. Πολλά φυλάκια από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε πολύ ζέστη. Μάλλον τώρα έχει παντού ζέστη, άρχισε το καλοκαίρι, μπήκε απότομα. Αλλά εντάξει, καλύτερα από το χειμώνα.